πάω στα γεωπολιτικά και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα νέο επιστήμονα, το κύριο Μάρκο Τρούλι, συμπατριώτη μας, ο οποίος διδάσκει θεωρία διεθνών σχέσεων, γεωπολιτική και τουρκική εξωτερική πολιτική στο ΕΚΠΑ και με τον οποίο θα συζητήσουμε με αφορμή την ένταση, έχει επίκεντρο την Ουκρανία, φάνηκε το Καζακστάν, αλλά τα πόνερα τα βλέπουμε και εδώ από τη στάση και της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, λέγε με East Med, και την ανακοίνωση που έχουμε σήμερα, όπως μεταδώσαμε νωρίτερα, ότι η Total, βασικός παίκτης των ερευνών νοτίως της Κρήτης, στο consortium Total ExxonMobil ΕΛΠΕ, ανακοίνωσε ότι το πρώτο δίμηνο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, σταματά τις έρευνες στα οικόπεδα που έχει νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Αν θεωρείτε ότι όλα είναι τυχαία, με έναν τρόπο συνδέονται. Κύριε Τρούλι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή χρονιά με υγεία σας και στους ακροατές σας. Καλή χρονιά. Εσείς πού συντάσσεστε, με ποια σχολή σκέψης, ότι πάμε σε αποκλιμάκωση της έντασης Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας ή ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο πεδίο? Κάθε άλλο. Κάθε άλλο και ξέρετε, το πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω διαπιστώνεται στο γεγονός της παρουσίας μιας, θα έλεγα, ψυχροπολεμικά εκπαιδευμένης ελίτ, η οποία έχει μια αντιρωσική αιμονή και επιμένει να θεωρεί την Ρωσία ως μείζωνα κίνδυνο, τη στιγμή που νομίζω ότι μια ορθολογική, μια αντικειμενική στρατηγική ανάλυση θα έλεγε ότι το βασικό δίλημα ασφαλείας αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ ακούει στο όνομα της Κίνας. Και αυτό δεν μπορεί να αποκόπτεται από την γενικότερη πραγματικότητα των διακρατικών σχέσεων σήμερα και στο Καζακστάν. Βλέπουμε ότι αφήνεται να δημιουργηθεί, αν και δεν θα δημιουργηθεί όπως φαίνεται λόγω της παρέμβασης της Ρωσίας, ένα μεγάλο στρατηγικό κενό στην Κεντρική Ασία, μια ενδιάμεση ζώνη, η οποία μπορεί να συστήσει βέβαια μια μεγάλη απώλεια για τη Ρωσία, θα μπορούσε να συστήσει μια μεγάλη απώλεια για τη Ρωσία, αλλά θα ήταν προς εκμετάλλευση από την Κίνα. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται αντιληπτό, ακριβώς λόγω της αιμονής που ανέφερα στην αρχή. Θα έλεγα ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν να εμπλακούν, και αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Ουκρανίας, άμεσα και μόνες τους στην προσπάθεια διαχείρισης διάφορων ζητημάτων ανά τον πλανήτη και φυσικά στην προσπάθεια ανάσκησης της Κίνας, οφείλουν εκ των πραγμάτων να επιτρέψουν, επιτρέψτε μου τη λέξη εντός εισαγωγικών, στη Ρωσία ή και στην Ινδία θα έλεγα εγώ, ένα δεδομένο επίπεδο ισχύως. Διαφορετικά θα βρεθούν μόνες τους απέναντι σε μια Κίνα με ένα κίνδυνο, με ένα σαφέστατο κίνδυνο υπερεξάπλωσης, κάτι που συνιστά φυσικά απευθέως σενάριο σε βάθος χρόνου για τις ίδιες, αλλά φαίνεται ότι προς ώρας αυτή η ελίτ συνεχίζει να καθορίζει τα πράγματα. Προφανώς δεν είμαι εγώ βέβαια που θα πω στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν, απλά θέλω να αναδείξω αυτό τον ανορθολογισμό της αντιρωσικής αιμονής ο οποίος διαφαίνεται. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ο ρωσικός παράγοντας, και όταν λέω ρωσικός παράγοντας εννοώ πέρα από τη Ρωσική Ομοσπονδία, όλη η ρωσική σφαίρα επιρροής, έχει υποστεί τεράστιες ζημιές τα τελευταία 30 έτη. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, αντί να αφαιθεί σε ένα επίπεδο, σε ένα δεδομένο επίπεδο ισχύως, προκειμένου να δημιουργηθούν και προϋποθέσεις κατατριβής, αν θέλετε, μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, διώκεται έως και την εκμυδένισή του. Είναι αυτό που σας ανέφερε και ο κύριος Μάρης στην εκπομπή σας για το δόγμα Μπρεζίνσκι. Διώκεται απεινώς μέχρι και την οριστική εκμυδένισή του. Και το δεδομένο επίπεδο ισχύως το οποίο ανέφερα θα εξυπηρετούσε τη Δύση για την εμπέδωση μιας ισορροπίας στην Ασία κυρίως. Τώρα, το πώς όλο αυτό μας επηρεάζει, σαφέστατα η Τουρκία διαβάζει μάλλον όλη αυτή την κατάσταση, προσπαθεί να ισορροπήσει εδώ και χρόνια σε δύο βάρκες προκειμένου να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά κέρδη, και αυτό φυσικά είναι προς επιζημία δική μας. Ακούσαμε και ότι μάλιστα ότι επισκέπτεται και την Κίνα σήμερα ο Τσαβούσογλου προς αναζήτηση χρημάτων αλλά και συζήτησης για την κατάσταση στην Κεντρική Ασία.
Μιας και θίξατε το Καζακστάν, επιτρέψτε μου, μπορεί να σας φανεί και θα έρθω μετά στο μεγάλο ζήτημα. Ναι. Καλά κάνετε εσείς και μιλήσατε για τους μεγάλους παίκτες ισχύως, αλλά αποκλείεται αυτή η ιστορία που είχε μια βάση εκκίνησης διαμαρτυριών να εργαλειοποιήθηκε όχι μόνο από τη λογική των εγκεφάλων που αναφέρατε των Αμερικανικών, αλλά εγώ τολμώ να πω και των Ρωσικών, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και προς τη Δύση και προς την Κίνα, γιατί και η Κίνα έκανε κίνηση προς το Καζακστάν. Σίγουρα, ο βασικός παίκτης, το βασικό πρόβλημα, αυτό υπονοήσα και στην αρχή, είναι η Κίνα. Όταν λέτε πρόβλημα, να μου το εξηγήσετε. Πρόβλημα για τους Αγγλοσάξονες. Α, γιατί. Έτσι, προφανώς. Διότι, αν το λέμε πρόβλημα, πρέπει να δούμε πώς ασκεί η Κίνα επιθετική πολιτική. Όχι. Θα εξηγήσω, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που με διορθώνετε. Πρόβλημα για τους Αγγλοσάξονες. Απλά, όσο οι Αγγλοσάξονες είναι η μείζωνα, πώς να το πω, διαμορφωτική συνιστόσα στο διεθνές σύστημα, κάθε τι που τους επηρεάζει συνιστά πρόβλημα, γιατί είναι περισσότερο από σταθεροποιητικός παράγοντας. Ναι, εμείς ως ουδέτεροι οφείλουμε να πούμε το ότι αν η Κίνα ανεβαίνει οικονομικά, στρατηγικά, γεωστρατηγικά, αυτό δεν είναι πρόβλημα της Κίνας, είναι πρόβλημα των άλλων, και πάντως δεν είναι από μόνο το επιθετική κίνηση, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν οι Αμερικανοί σαρώναν, συγγνώμη που σας διακόπτω, ή οι Βρετανοί, η αυτοκρατορία, όλο τον πλανήτη ήταν καλά, θα πει κάποιος. Κοιτάξτε, εγώ προφανώς και δεν παίρνω θέση υπέρ του ενός υπέρ του άλλου. Σαφές. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι όταν περιγράφουμε το διεθνές σύστημα, περιγράφουμε την κατανομή ισχύως, βλέπουμε το επίπεδο ισχύως του κάθε ενός από τους δρόντες. Αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, η βασική διαμορφωτική συνιστόσα, ο κυρίαρχος, αυτός που κατέχει στρατηγική πρωτοκαθεδρία πλανητικά, είναι ο εξωτερικός παράγων. Άρα, οτιδήποτε τον θίγει, θεωρεί ο ίδιος ότι τον θίγει. Δεν λέω εγώ, δεν κάνω μια αξιολόγηση αν καλώς ή κακώς, δίκαια άδικα. Οτιδήποτε θεωρεί ο ίδιος ότι τον θίγει, είναι νούμερο ένα από τα θεωρητικούς παράγοντας. Άρα, κατά τη γνώμη σας, η ένταση σε αυτή τη φάση. Δεν το αξιολογώ, το περιγράφω. Δεν υποχωρεί λοιπόν η ένταση, κατά τη γνώμη σας. Εξού και γίνεται η προσπάθεια να μοχλευτούν και περιοχές που για τη Ρωσία, για τα δικά της συμφέροντα, θεωρούνται ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ήθελα να πω αρχικά ότι η Κίνα και εύλογα, αφού είναι μια οικονομία η οποία συνεχώς ανεβαίνει, έχει καταστεί ο βασικότερος εισαγωγέας φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία κατά τα τελευταία έτη. Έχει ξεπεράσει προπολού τη Ρωσία και μάλιστα τώρα προωθεί και νέες γραμμές από το Τουρκμενιστάν προς την ίδια. Και αυτό φυσικά φοβίζει τις ΗΠΑ και αφορά φυσικά την αύξηση της επιρροής της Κίνας στην περιοχή. Το γεγονός αυτό είναι αυτό το οποίο οφεί και τη Ρωσία, αν θέλετε, να ασκεί να ενεργοποιεί το σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας και να ασκεί αυτή την πιο παρεμβατική στρατηγική, ακριβώς για να εμπεδώσει ότι εδώ είναι μια σφαίρα επιρροής στην οποία έχω τον πρώτο λόγο. Και αν θέλετε, είμαστε ενώπιον και μιας επανάληψης της ιστορίας, έτσι. Αυτή την κατάσταση, αυτή τη σειρά των γεγονότων την ξαναείδαμε τη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90 και μέχρι τα μέσα, όπου η αρχική, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης είχε επιφέρει μια άνοδο των φιλοδοξιών από τους δυτικούς, οι οποίοι έπεσαν πάνω να σκυλέψουν ό,τι απέμενε από την διαλυθήσα Σοβιετική Ένωση. Και αυτό κάπου μπήκε stop, αν θέλετε, κάπου αυτό ανεστάλλει το 1994, όταν εκπονήθηκε και τον Air Abroad, το δόγμα του εγγύης εξωτερικού από την Ρωσία. Και μέσα σε αυτό το παίγνιο εντάσσεται και η Τουρκία, φυσικά, η οποία τότε προσπάθησε να είναι ο απεσταλμένος των δυτικών συμφερόντων, αλλά και αυτή απέτυχε πλήρως, όπως και τώρα φαίνεται να αποτυγχάνει, αν και το γεγονός ότι μπαίνει και μόνο στη συζήτηση είναι μια μικρή επιτυχία για τον Ερντογάν, αλλά φαίνεται να αποτυγχάνει λόγω οικονομικής αδυναμίας και ισχνού στρατηγικού αποτυπώματος. Αλλά είναι αυτό που έλεγα. Δηλαδή, βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια σειρά, αν θέλετε, γεγονότων, με την Τουρκία να αποζητά τη στήριξη των ΗΠΑ, η Ρωσία φυσικά να αντιστέκεται στεναρά με τον Air Abroad. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι το τραγικό,
τώρα αξιολογώ, το τραγικό για τους Ρώσους, ότι όλο αυτό το παίγνιο και στην Ουκρανία και στο Καζακστάν εκτελήσεται μέσα στα δικά τους, μέσα στη δικιά τους σφαίρα επιρροής. Οι Ρώσοι φυσικά και αποδεικνύουν ότι είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας, ότι κατέχουν στρατηγική πολιτοκαθεδρία και είναι αναμφισβήτητοι αυτοί στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Αλλά από την άλλη πρέπει να μας προβληματίζει ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται συνεχώς εις βάρος τους, φύγουν κάθε έννοια σφαίρας επιρροής όπως αυτή εμπεδόθηκε στη μεταψυχροπολεμική εποχή και εξακολουθούν, αν θέλετε, να υποσκάπτουν και να οδηγούν τη Ρωσία στην εκμυδένισή της. Και ξαναλέω, γιατί νομίζω ότι εδώ είναι η ουσία, ότι όλο αυτό είναι μια μειοπική στρατηγική, η οποία δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία των ισορροπιών και είναι προσκολλημένη, αν θέλετε, σε αντιλήψεις που, αν θέλετε, διαρκούν από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Κύριε Τρούλη, και θα έρθω στην Τουρκία, γιατί τη γνωρίζετε ως ελάχιστη και σε σχέση με εμάς και την Κύπρο, αλλά και το πώς τοποθετείται το τελευταίο διάστημα αμερικανικός παράγοντας και εξελίξεις που έχουμε, ακόμη και στην περίφημη ενεργειακή κρίση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή κατάλαβα ότι είναι δομική σημασίας. Ζούμε μια περίοδο διαφορετικών και διαφόρων κρίσεων, από οικονομική, πολιτική, γεωνομική, οικολογική. Προφανώς ο πλανήτης δεν αντέχει και μια αμυγός γεωστρατηγική, ψυχροπολεμική ένταση, δεν μπορεί να την αντέξει. Αντιλαμβάνεται κανένας τι συνέπειες ολέθριες μάλιστα θα είχε αυτή τη φορά για όλο τον πλανήτη. Το ερώτημα μου είναι, μήπως οι λεγόμενες, όπως τις είπατε, του αγγλοσαξονικού άξονα δυνάμεις δεν έχουν αντιληφθεί, όχι όλοι, ότι πιάζουμε σε ένα πολυπολικό κόσμο με αναδυόμενες άλλες μεγάλες δυνάμεις, είναι η Κίνα, είναι η Ινδία, όπως είπατε, και ότι πλέον αυτό το αφήγημα περί πρωτοκαθεδρίας τους έχει περάσει ανεπιστρεπτή και ακριβώς επειδή το μοχλεύουν δημιουργείται ό,τι δημιουργείται. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, αν θέλετε, ανάδυσης του πολυπολικού συστήματος, αν όχι έχει δημιουργηθεί ήδη αυτό. Και αυτό, ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δείχνουν μια αδυναμία να προσαρμοστούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανταποκριθεί εν μέρη σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, σχεδιάζοντας, επιδιώκοντας τη μεταφορά βάρους, αν θέλετε, της πλανητικής στρατηγικής εποπτείας από τις ίδιες κύριους συμμάχους τους. Εκεί βρίσκεται και το κλειδί, αν θέλετε, είναι αυτό που βλέπει η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθεί να πουλήσει τον εαυτό της όσο πιο ακριβά γίνεται. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό έχει τα όρια του. Έχει τα όρια του και η κύρια παρεμβαίνουσα μεταβλητή, όπως λέμε, ο κύριος παράγων που παρεμβαίνει, ο κύριος παράγοντας που παρεμβαίνει, είναι η ελίτ και οι αντιλήψεις που υπάρχουν μέσα στο σύστημα λήψης αποφάσεων. Η Τουρκία μέσα σε όλο αυτό το παίγνιο, ναι, για να το συνδέσω, ναι, ναι, είναι ένας παράγων ο οποίος αποζητά να έχει μια ρυθμιστική θέση, αν θέλετε, στο δικό της, εδώ στη δικιά της περιφέρεια, αλλά περισσότερο αυτονομημένη. Όσο το δω περισσότερο αυτονομημένη γίνεται. Εκεί είναι και η αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τη θέλουν να βρίσκεται υπό τις δικές της, αν θέλετε, προτεραιότητες. Σε αυτό το παίγνιο, το εκρεμές βρισκόμαστε, όπου από τη μία πλευρά οι Τούρκοι επιδιώκουν να έχουν μια θέση περιφερειακού ηγεμόνα, περιφερειακού ηγέτη, από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να την εντάξουν στο δικό της σύστημα ασφαλείας. Αυτό είναι όλο το κλειδί, νομίζω, με την Τουρκία. Αλλά υπάρχει μια, νομίζω είναι σαφές αυτό, μια μεγαλομανία η οποία δεν συνδέεται με την πραγματική ισχύ της. Και εκεί είναι και το μεγάλο ρίσκο που λαμβάνει η ίδια. Εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Τρούλη, γιατί καλά κάνατε εσείς και ξεκινήσατε τη μεγάλη εικόνα, γιατί εκεί είναι το θέμα. Η παγκόσμια κρίση που πάει να δημιουργηθεί δεν είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι από τα παρεπόμενα. Από την άλλη όμως, επειδή είπατε ότι ναι, κάποιοι εγκέφαλοι έχουν μείνει κολλημένοι, για να δούμε λιγάκι σε αυτή τη διάταξη. Η ελληνική πλευρά
στο πλαίσιο των συμμαχιών, έχει δώσει τα πάντα, ιδίως στον αμερικανικό παράγοντα. Εισέπραξε ένα ανάστροφο δωράκι εντός εισαγωγικών προς την Τουρκία, γεωπολιτικά, δεν λέω τεχνικά, οικονομικά, με τον East Med. Σήμερα μαθαίνουμε ότι οι Γάλλοι αναστέλουν τις έρευνες νοτίως της Κρήτης. Και ακούω και κάποιους στην Ελλάδα πολύ γρήγορα να λένε: μα ήταν ένα ακριβό εγχείρημα. Μα η Ελλάδα δεν τρύπησε καν να δει τι ποσότητες φυσικού αερίου έχει για να δούμε αν είναι ακριβό το εγχείρημα. Δηλαδή τα δικά μας λάθη κάτω από το χαλάκι πάλι. Σε κάθε περίπτωση όμως, μήπως πάλι είμαστε τα εύκολα θύματα και οι δεδομένοι, και εμείς και η Κύπρος, για δωράκια εκ νέου ρημούλκησης Τουρκίας, υπολογίζοντας κάποιοι εγκέφαλοι στο State Department ότι αν αλλάξει ο Ερντογάν θα τους τραβήξουμε προς τα δω. Κύριε Σαχίνη, ξέρετε ποιος έλεγε ότι είναι τεχνικά ανέφικτο και οικονομικά μη βιώσιμος ο Ιστμέντ ήδη από το 2014, ο Νταβούτογλου. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Και την ίδια περίοδο εμείς δεν τρυπάγαμε καν να δούμε τι ποσότητες έχουμε. Και υπήρχαν εδώ κάποιοι ειδήμονες και δημοσιογράφοι αλλά και καθηγητές οι οποίοι υποστήριζαν αυτή την άποψη. Ξέρετε, υπάρχει προηγούμενο, έχουν γίνει μελέτες και στην περίπτωση των αγωγών που συνδέουν την Αλγερία με την Ισπανία και την Ιταλία με τη Λιβύη. Υπάρχει προηγούμενο τεχνικά, αν θέλετε, υλοποίηση ενός τέτοιου έργου. Αυτά δηλαδή θα αποφύγω να μπω τώρα. Όχι, μην πείτε, Είναι αστείο να τα απαντάμε. Το ζήτημα είναι ότι ο EastMed ήταν μια ιδανική γεωστρατηγική συναστρία, αν θέλετε, για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είχαν δημιουργηθεί πολλά κενά τα προηγούμενα χρόνια λόγω, αν θέλετε, επιθετικής στάσης της Τουρκίας. Η Ελλάδα έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτό που λέγαμε και εσείς στις εκπομπές σας, αλλά και κάποιοι εξ ημών υποστηρίζαμε ότι αυτή η συναστρία είναι ιδανική προκειμένου οι συμμαχίες που κάνουμε να έχουν όσο το δυνατόν την υψηλότερη δέσμευση, το υψηλότερο commitment που λέμε στη στρατηγική, δηλαδή να συναυθούν συμμαχίες που θα προβλέπουν μέσα την μεγαλύτερη δυνατή διασύνδεση των ισχυρών αυτών συμμάχων με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Όταν δηλαδή υπογράφηκε η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία τους προηγούμενους μήνες, ήταν νομίζω αυτονόητο ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια ρητή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πορεία υλοποίησης του EastMed, για παράδειγμα. Γιατί εμείς από την πλευρά μας δώσαμε στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας υποτίθεται το, πώς το αποκαλούνε, το διαμάντι, πώς το λένε, τη σούδα, το διαμάντι, αν θέλετε, του αμερικανικού συστήματος ασφαλείας. Δώσαμε ένα σωρό άλλα ανταλλάγματα. Είπαμε και ξαναείπαμε ότι είμαστε προβλέψιμοι, δεδομένοι και είμαστε εδώ για σας. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να είχαμε ζητήσει. Παρά είμαστε δεδομένοι. Και σας ρωτώ εγώ, με ό,τι δώσαμε στην Αλεξανδρούπολη, δεν δικαιούται, εντός εισαγωγικών η λέξη δικαιούται, ο άλλος απέναντι, πιο μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, να πει: όπα, εδώ γίνεστε κι εσείς στόχος, διότι είστε μπροστά σε αυτό που μας πιέζει στην Ουκρανία. Η Ρωσία δηλαδή. Ή μη μου πείτε κι εσείς ότι στην Αλεξανδρούπολη όλα γίνανε για τον αγωγό του LNG που θα φέρνει τα πλοία τα αμερικάνικα. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτές οι συμφωνίες καλώς έγιναν, αλλά θα έπρεπε να έχουν να είχαν μια σειρά, θέλετε, όρων που θα είχαν τεθεί από τη δική μας πλευρά και δεσμεύσεις από πλευράς των Αμερικανών απέναντί μας. Αυτό ήταν το μεγάλο διακύβευμα. Να αυξηθεί αυτή, αν θέλετε, όπως τα λέγαμε θεωρητικά, η μείωση της αβεβαιότητας στις σχέσεις μας με τους Αμερικανούς, δηλαδή η αποσαφήνιση ότι είναι μαζί μας και ότι κινούνται υποστηρικτικά σε εμάς όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτά αποφύγαμε να το κάνουμε. Εδώ στην Ελλάδα είχαν προτιμήσει πολλοί να πανηγυρίζουν χωρίς να βλέπουν τους επιμέρους όρους. Να το πω εγώ, κύριε Τρούλη, εσείς δεν το λέτε, αλλά το πω εγώ. Εδώ διαχρονικά και θέλαμε τον EastMed και δεν τον θέλαμε. Και θέλαμε το φυσικό αέριο το δικό μας για να είναι ευθυνότερο να πληρώνουμε το εισαγόμενο και δεν το θέλαμε. Γιατί υπογράφαμε τα πράσινα deal. Που στη συνέχεια βάφτισαν οι Ευρωπαίοι πράσινο deal και το φυσικό αέριο. Αυτοί το εκμεταλλεύονται. Εμείς μείναμε χωρίς να έχουμε φυσικό αέριο. Καταλάβατε τι έγινε εδώ. Προφανώς. Και το ίδιο συνέβη, αν θέλετε, και στη σειρά των συμφωνιών με τη Γαλλία. Και
ξέρετε, τώρα πάνω σε αυτό που είπατε, το οποίο ήταν πολύ εύστοχο το σχολιάσω το τελευταίο. Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο έλλειμμα εκπόνησης μιας εθνικής στρατηγικής. Κάποιοι το λένε ότι θα ήταν αναγκαία η σύσταση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας προς αυτό το σκοπό. Τι θα ήταν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Ένα συμβούλιο, αποστηρωμένο με ανθρώπους που θα είναι πάνω από κόμματα, οι οποίοι θα πρότειναν, θα γνωμοδοτούσαν και θα στη βάση, αν θέλετε, ενός εθνικού σχεδίου πέρα από το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί εδώ, ας πούμε, υπάρχει τη ξεκάθαρη διάσταση της εσωτερικής κατανάλωσης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Της ενεργειακής ταυτότητας και το τι ενέργεια καταναλώνουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα ασφαλείας και αυτό, η ενέργεια. Υπάρχει το ζήτημα ασφαλείας. Υπάρχει η διάσταση της πυρηνικής ενέργειας. Πρόσφατα τις τελευταίες μέρες υπογράψαμε σαν Ελλάδα και να το εξετάσουμε, δεν το κατακρίνω, απλά το λέω, την δυνατότητά μας να εισάγουμε πυρηνική ενέργεια. Βλέπετε Βουλγαρία. Εδώ υπάρχουν διάφορες, αν θέλετε, διαφορετικές συνιστώσεις. Είναι ένα πολυπαραγωγικό παιχνίδι, το οποίο πρέπει να μπει υπό τη σκέπη ενός συμβουλίου και ανθρώπων οι οποίοι να μην βλέπουν τα πράγματα κοντόφθαλμα στον ορίζοντα μιας εκλογικής θητείας ή ενός, αν θέλετε, παιχνίου διακομματικού. Δεν πρόκειται περί αυτού. Και εκεί νομίζω, συγγνώμη αν απαντάω θεωρητικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό απ' την άλλη, ότι εκεί νομίζω ότι κρύβεται και η ουσία της αποτυχίας μας, να συνάψουμε το προηγούμενο διάστημα συμφωνίες, οι οποίες να δεσμεύουν, αν θέλετε, όλους αυτούς τους ισχυρούς παράγοντες στα δικά μας εθνικά συμφέροντα με έναν τρόπο αδιαμφισβήτητο, αν θέλετε, που και χωρίς αστερίσκους. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο θέμα. Κύριε Τρούλη, πάντως δεν σας ακούω αισιόδοξο σε αυτή την περίοδο, έτσι. Δεν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι κάτι παροδικό. Ξέρετε, δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα. Βλέπω, ας πούμε, τις εκτιμήσεις πολλών ότι ο Ερντογάν είναι το πρόβλημα. Ή ότι θα φύγει ο Ερντογάν και όλα θα πάνε καλά. Ή ότι αυτό θα σημάνει και μια μείωση των εντάσεων και άρα η Ελλάδα θα μπορέσει να δει το μέλλον με ένα διαφορετικό τρόπο ή θα μπορέσει να πάει σε μια ενεργειακή εκμετάλλευση με την Τουρκία, ξέρω εγώ, παρετημένη από όλα. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι σαφές, γιατί ακριβώς η Ελλάδα επιμένει να βλέπει τα πράγματα στο πλαίσιο, αν θέλετε, να κάνει εξωτερική πολιτική σαν να κάνει party politics. Σαν να βλέπει ότι η Τουρκία δεν είναι ένας παράγων, δεν είναι ένας δρόν προβληματικός, αλλά το πρόβλημα έγκυται στο ποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει μια συνέχεια στην επιθετικογενή στάση της Τουρκίας και υπάρχει μια αντίστοιχη συνέχεια στη δική μας στρατηγική, η οποία είναι του δεδομένου και του προβλέψιμου σύμμαχου, πώς να είμαι αισιόδοξος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τρούλη.